Στον Κύριο, αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε από την 933 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από το πρώτο κεφάλαιο, 933 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, από την αρχή, με τη χάρη του Χριστού μας. Εν αρχή το Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Διαβάζω και από το 14, συνεχίζω στο ίδιο κεφάλαιο κάτω δεξιά. Και ο Λόγος έγινε σάρξ, και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν τη δόξα αυτού δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και θα ήθελα, αδελφοί, και από την Επιστολή προς Κορινθίους, τη 1017 σελίδα, Α Κορινθίους, 15ο κεφάλαιο, Ι Ε κεφάλαιο, να διαβάσω από την αρχή, 1017 σελίδα, Ι Ε, 15ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, εις το οποίο και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, την η τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως». Αμήν. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε, αδελφοί, το Θεό και Πατέρα μας, ο οποίος έκανε έλεος στη ζωή μας και έστειλε το Χριστό. Έστειλε τον Υιό Του, τον μονογενή, το απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού, τον έστειλε πάνω στη γη να γίνει λασμός για τις αμαρτίες μας. Το έργο, αδελφοί, του Χριστού απάνω στη γη ήτανε να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, πρώτον. Να πληρώσει δηλαδή για αυτά που εμείς δεν μπορούσαμε όσο και να θέλαμε να ξεπληρώσουμε. Τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά σύντριψε το διάβολο. Σύντριψε την αμαρτία. Ώστε εμείς και όσοι πιστέψουν στον Ιησού Χριστό και αφού λάβουν την εξουσία να γίνουν παιδιά Θεού πιστεύοντες στον Ιησού Χριστό να μπορούν πλέον να έχουν ζωή αιώνιο. Ζωή αιώνιο, αλλά και η Βασιλεία των Ουρανών να κατοικεί μέσα τους από αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Χριστός όμως, αδελφοί, εκτός από το έργο αυτό το σωτηριακό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ήρθα πάνω στη γη και με έναν ακόμα σκοπό και αποστολή, να μας φέρει το Ευαγγέλιο Του, το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη. Μας φανερώνει ο Ιωάννης ότι εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο Λόγος. Μια μεγάλη αρχή της χριστιανοσύνης, ότι ο Χριστός ήταν ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε. Καθώς μας λέει πιο κάτω ο Λόγος του Θεού, ότι ο Λόγος έγινε σάρξ. Ο Θεός δηλαδή το Λόγο του που ήταν Θεός εν αρχή παρά το Θεό και ήταν Θεός του έδωσε σάρκα ώστε να κατοικήσει ανάμεσά μας. Και αυτό είναι ένα γεγονός τόσο θαυμαστό, αδελφοί, που με τη λογική μας δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο ο αιώνιος Θεός, μέσα από το Λόγο Του, μπορεί να μας το αποκαλύψει δια της πίστεως. Ο Λόγος, λοιπόν, ο οποίος ήτο παρά το Θεό, ήτανε δίπλα στο Θεό, ήτανε ο ίδιος ο Θεός, μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη σε κάποιο σημείο, μιλώντας για τη σοφία του Θεού, το Χριστό, λέει ότι ήταν, για το Λόγο, λέει ότι ήταν η καθημερινή τρυφή του Θεού. Ο Λόγος, ο Θεός, ο Πατέρας με το Λόγο ήταν ένα και είναι ένα. Ποτέ δεν σταματήσανε να είναι ένα. Ο Λόγος όμως πήρε σάρκα. Ήρθε στη γη ως Χριστός άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, με σκοπό, είπαμε, τη σωτηρία των ανθρώπων, των πιστευόντων και δεύτερον να μας δώσει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Να μας δώσει την καλή αγγελία, αλλά και τη διδαχή πώς να περπατήσουν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν.
«Και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού», λέει ο Ιωάννης, «δόξα ως μονογενούς παρά το Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Και εμείς σήμερα, αδελφοί, κρατάμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κρατάμε σήμερα στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Θεωρώ, αδελφοί, ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας είναι ότι ο Θεός μας χάρισε το Λόγο Του για να περπατήσουμε σε Αυτόν. Με αυτόν τον Λόγο, αδελφοί, αναγεννηθήκαμε. Αν γυρίσουμε πίσω στη χριστιανική μας ζωή, τότε που μας αναγέννησε ο Χριστός, μας αναγέννησε επειδή ακούσαμε το Λόγο της ζωής, ακούσαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σωθήκαμε γιατί πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό μεν, που είναι ο Λόγος του Θεού όμως. Και θέλω σήμερα με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, να δούμε το Λόγο του Θεού. Πόσο σημαντικός είναι ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Τα χαρακτηριστικά του Λόγου του Θεού, του Χριστού ως Λόγο Θεού, αλλά και το πώς εμείς αντιμετωπίζουμε, μάλλον στεκόμαστε απέναντι στο Λόγο του Θεού. Το γεγραμμένο πλέον σε μας Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού που έγινε σάρκα και ήρθε και μας αποκάλυψε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λέει ο Παύλος ότι σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξα προς εσάς. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να κηρύττει το Λόγο Του, να στέλνει το Λόγο Του στους ανθρώπους. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο Θεός να κάνει, ψάχνει να βρει ανθρώπους πιστούς, απεσταλμένους, τους οποίους αφού τους γεμίσει με το Λόγο Του, τους αναγεννήσει, τους πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο, να στείλει το Λόγο Του, να κηρυχθεί ο Λόγος Του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού, αδελφοί. Γιατί αν δεν κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού, δεν θα υπάρχει σωτηρία ανθρώπων. Δεν μπορεί να γίνει σωτηρία ανθρώπων με άλλο τρόπο, όχι. Μόνο με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ακούσει ο άνθρωπος για το Θεό, για το Λόγο του Θεού, παρά μόνο μέσα από τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που αποστολή είναι της Εκκλησίας αυτή. Και η Εκκλησία δεν είναι κάτι το γενικό, είναι οι άνθρωποι πιστοί, όπως είπαμε. Το σύνολο των πιστών, το σώμα του Ιησού Χριστού. Η αποστολή να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, το οποίο λέει και εσείς παρελάβατε. Κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά ποιος τον παραλαμβάνει το Λόγο αυτού? Παραλαμβάνω το Λόγο του Θεού ως Λόγο Θεού καθώς είναι. Δέχομαι το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Τον παραλαμβάνω ή τον αφήνω και περνάει και φεύγει από τη ζωή μου? Δεν θα μπορέσω να σταθώ, δεν θα μπορέσω να περπατήσω αν δεν παραλαμβάνω αυτό που ο Θεός μου δίνει. Σαν να μου δίνει ο Θεός ένα δώρο, μου λέει, παιδί μου, πάρε το δώρο που σου δίνω και είναι ο Λόγος μου. Στον δίνω, στον φέρνω, στην ακοή σου. Και εγώ δεν πάω να το πάρω. Πρέπει να πάω να το πάρω, δηλαδή να ανοίξω την καρδιά μου, να ανοίξω τα ότα μου, να πάρω το Λόγο του Θεού. Εις το οποίο Ευαγγέλιο και ίσταστε. Μέσα στο Ευαγγέλιο στεκόμαστε, αδελφοί. Μέσα στο Ευαγγέλιο είναι τα οροθέσιά μας, της κατοικίας μας, της πνευματικής. Δεν έχουμε άλλα όρια, ούτε βάζουμε εμείς όρια όπως θα δούμε πιο κάτω. Αλλά τα όρια μας και στεκόμαστε μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού, εις το οποίο και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε. Συνέχεια θα σωζόμαστε, αδελφοί, με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μια φορά το διάβασα και σώθηκα, αλλά συνέχεια το διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για να σωζόμαστε. Και από τι να σωζόμαστε? Από όλα, αδελφοί. Από όλα να σωζόμαστε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να δώσουμε σημασία και να δίνουμε πάντοτε σημασία ως πιστοί άνθρωποι του Θεού, αλλά και για όλους αυτούς που ίσως ακούνε που δεν έχουν ακόμα δεχθεί το Χριστό, πώς να δεχθούν το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Ένα από τα χαρακτηριστικά που θα ήθελα να συζητήσουμε, αδελφοί, πάνω στο Λόγο του Θεού, είναι η αξιοπιστία του Λόγου του Θεού. Το πόσο αξιόπιστος είναι μέσα στην καρδιά μας. Γιατί ο εχθρός, αδελφοί, θέλει να έρθει να βάλει πρόσκομα στην πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Όχι στην πίστη μας στο Θεό γενικά. Γιατί αν καταφέρει ο διάβολος να βάλει πρόσκομα στην πίστη μας, στο Λόγο του Θεού, θα γκρεμίσει όλη μας την πίστη. Και ένα πολύ σημαντικό
χαρακτηριστικό, αδελφοί, είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Μιλάμε για το γεγραμμένο Λόγο, αλλά θα αναφέρουμε και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, όταν εξέρχεται Λόγος Θεού στα αυτιά μας, και αυτή προέρχεται μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι Λόγος Θεού. Αλλά ιδιαίτερα θα μείνουμε στο γεγραμμένο Λόγο. Λέει σε ένα ψαλμό ο Κύριος ότι τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. Αργύριο δεδοκιμασμένο, εν πυλήνο χωνευτηρίο και καθαρισμένο επταπλασίως. Σύ Κύριε θέλεις φυλάξει αυτούς. Θέλεις διατηρήσει αυτούς από τις γενναίας ταύτης εις τον αιώνα. Ο Θεός τα λόγια Του τα φυλάει γεγραμμένα. Δεν είναι προφορικά τα λόγια Του μόνο, όπως είπαμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι γεγραμμένος Λόγος του Θεού. Και τον Λόγο αυτόν το φρουρεί ο Θεός ο ίδιος, τον γεγραμμένο. Λέει, θυμάστε, ο Χριστός όταν ήταν στη διακονία Του και περπατούσε ως άνθρωπος, πάντοτε αναφερόταν στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Είναι γεγραμμένο, διότι ούτως είναι γεγραμμένο στους ψαλμούς, στο Μωυσή, στην Πεντάτευχο δηλαδή, στους προφήτες. Πάντοτε ο Θεός, ο Χριστός, αναφερόταν στο Λόγο του Θεού από το γεγραμμένο που ήταν τότε, που ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε έδινε σημασία στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, που σημαίνει ότι αν κάποιοι άνθρωποι μέσα στους αιώνες που γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη θέλανε να καπηλεύσουν το Λόγο του Θεού, ο Θεός τον φρουρούσε. Υπήρχε γεγραμμένο στα χέρια τους. Πάντοτε. Αν κάποιος ήθελε να τον καπηλεύσει, θα τον καπήλευε προφορικά. Αλλά ως γεγραμμένος Λόγος υπήρχε. Και αυτό ήταν η ασφάλεια των ανθρώπων που θέλαν να περπατήσουν με το Θεό. Ακριβώς όπως λέει ο Λόγος. Έτσι και σε εμάς. Μας χάρισε ο Θεός το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Καινή Διαθήκη, η οποία γράφτηκε στους πρώτους αιώνες, και πλέον αυτόν τον Λόγο ο Θεός μας το χάρισε γεγραμμένον, ώστε να μην μπορεί κάποιος μετέπειτα να έρθει και να πει εγώ θα τον αλλοιώσω. Δείτε, αδελφοί, ότι σε όλα τα χριστιανικά δόγματα έχουν ένα κοινό, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το έχουν όλοι, όλα τα χριστιανικά δόγματα, άσχετο αν κάποιοι δεν το δέχονται ως Ευαγγέλιο όλο. Αλλά αν ρωτήσεις σε οποιοδήποτε δόγμα αν έχεις το Ευαγγέλιο, όλοι έχουν το Ευαγγέλιο. Άσχετα αν βάζουν παραδόσεις, αν βάζουν διδασκαλίες, αν αφαιρούν λόγια από το Θεό. Ο Θεός πάντοτε φρουρεί το Λόγο Του, φρουρεί την ψυχή μας, όπως μας λέει στην Καινή Διαθήκη, και φρουρεί το Λόγο Του, γεγραμμένος. Αλλού μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν, γιατί θα φύγουν αυτά που βλέπουμε εδώ, αδελφοί. Και νέα γη και νέος ουρανός θα έρθει. Αλλά ο Λόγος μου δεν θα παρέλθει στον αιώνα. Ο Λόγος μου δεν θα παρέλθει. Μας το βεβαιώνει αυτό ο Θεός. Αλλού πάλι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ένα γιώτα και μια κεραία δεν θα πέσει από το Λόγο μου. Από το Λόγο μου δεν θα πέσει μέχρι να εκπληρωθούν όλα τα γεγραμμένα μες στο Λόγο μου. Το ζήτημα τώρα είναι, εγώ το πιστεύω αυτό, το δέχομαι μέσα στην καρδιά μου, ότι όταν διαβάζω και μελετώ το Λόγο του Θεού, όταν έρχεται στην ακοή μου ο Λόγος του Θεού, ότι είναι αξιόπιστος, ότι είναι αληθινός, ότι θα εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Πότε δεν μπορεί να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού? Σε μένα, όταν εγώ δεν μείνω στην πίστη. Αλλά οι προφητείες, οι υποσχέσεις που δίνει ο Θεός εν γέννη για την Εκκλησία Του, για το λαό Του, όλες είναι ναι και αμήν, αδελφοί. Είναι αξιόπιστος ο Λόγος του Θεού. Και μακάρι πάντοτε να στεκόμαστε έτσι εμείς απέναντι στο Λόγο, να τον δεχόμαστε ως αξιόπιστο. Υπάρχει μια επιστήμη, η οποία λέγεται βιβλική αρχαιολογία, η οποία αναπτύχθηκε τον προηγούμενο αιώνα, οι οποίοι, αδελφοί, οι ίδιοι επιστήμονες έχουν βεβαιώσει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι το πλέον αξιόπιστο βιβλίο από όλα τα αρχαία συγγράμματα που υπήρχαν. Το Θουκυδίδη, τον Όμηρο, την Ιλιάδα, την Οδύσσια, τους παλιούς, τους αρχαίους Έλληνες που γράφανε. Έχει αποδείξει, βέβαια εμείς δεν έχουμε ανάγκη τις αποδείξεις, αλλά θέλω να δώσω ότι και οι άνθρωποι, ακόμα μέσω της επιστήμης που ο Θεός έχει φανερώσει,
Έχουν δεχτεί πλέον ότι το πλέον αξιόπιστο από τα γεγραμμένα βιβλία τα οποία έχουμε στα χέρια μας σήμερα αρχαίων χρόνων είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό το έχουν βγάλει οι επιστήμονες. Γιατί πολλοί άνθρωποι μας λένε όταν τους μιλάμε για τον Χριστό, πώς ξέρω ότι αυτό το γράψανε τότε οι Απόστολοι και δεν το γράψανε κάποιοι άλλοι άνθρωποι μέσα στους αιώνες, στις χιλιετίες ή στους αιώνες. Αδελφοί, αυτό το Ευαγγέλιο όπως ακριβώς το έχουμε εμείς σήμερα, έτσι ακριβώς ήταν γραμμένο εξ αρχής. Είναι ο Λόγος του Θεού ως αξιόπιστη πηγή. Βεβαιωμένη μέσα στην καρδιά μας. Είναι θεόπνευστος. Ωραία. Είναι η γραφή την οποία μας έδωσε ο Θεός. Είναι ο λόγος που μας έδωσε ο Θεός. Είναι όμως θεόπνευστος. Τον έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός. Λέει ο Παύλος ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Μιλώντας βέβαια τότε για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Καινή Διαθήκη σε εμάς. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς επανόρθωση. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Δηλαδή, τι σημαίνει θεόπνευστος λόγος? Ότι ο ίδιος ο Θεός τον έχει στείλει στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός στέλνει το λόγο του, αδελφοί. Και ξανά τίθεται το θέμα και το ερώτημα, εγώ πώς στέκομαι απέναντι στο λόγο? Αξιόπιστος. Είναι λόγος Θεού. Δεν είναι λόγος ανθρώπων. Ξέρετε, στους Θεσσαλονικείς, νομίζω, λέει ο λόγος του Θεού ότι χαίρομαι, λέει, για σας, γιατί παραλάβατε, λέει, το λόγο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ως, λέει, λόγο Θεού και όχι ως λόγο ανθρώπων. Όπως πραγματικά είναι, ως λόγο Θεού και όχι ως λόγο ανθρώπων. Ο οποίος λόγος ενεργείται επειδή πιστεύετε. Αν εγώ τώρα ακούω το λόγο του Θεού, μέσα από τα κηρύγματα, μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων, μέσα από την προσωπική μου μελέτη, έρχεται στα αυτιά μου και στην καρδιά μου ο λόγος του Θεού. Αλλά δεν τον δέχομαι ως λόγο Θεού, αλλά ως λόγο ανθρώπων. Ο άνθρωπος μίλησε, μπορεί να πει κάποιος. Η ιδέα μου ήτανε, διαβάζω κάτι και ο Θεός με ελέγχει ή μου φανερώνει. Αν βάλω την καρδιά μου σε αυτή τη θέση, τότε αμέσως ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να ενεργηθεί κατευθείαν. Βγαίνει ανίσχυρος. Ποιος? Ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, μέσα στη μελέτη μας και στο πλησίασμά μας στο λόγο του Θεού, να τον πιστεύουμε ως λόγο Θεού, καθώς είναι και ουχή ως λόγων ανθρώπων. Και ο οποίος ενεργείται, λέει, μεταξύ των πιστευόντων. Ενεργείται. Έχει δηλαδή ενέργειες ο λόγος του Θεού που κάνει. Μια από τις ενέργειες που κάνει ο λόγος του Θεού είναι να ανοίγει το νου. Δίνηξε, λέει, το νου στους μαθητές. Δίνηξε το νου, όπως ακούσαμε τελευταία, εκεί μετά την Ανάσταση. Δίνηξε, λέει, το νου για να καταλάβωση της γραφάς. Γιατί υπάρχει ανάγκη, αδελφοί, να καταλάβουμε τις γραφές. Υπάρχει ανάγκη σωτηριακή να καταλάβουμε τις γραφές. Μα τις κατάλαβα όταν αναγεννήθηκα. Όχι, αδελφοί. Συνέχεια αυτό πρέπει να γίνεται. Συνέχεια πρέπει να μας ανοίγει ο Θεός το νου να καταλαβαίνουμε τις γραφές. Αλλά πώς θα τις καταλαβαίνουμε τις γραφές αν δεν τις πιστεύουμε? Αν δεν τις δεχόμαστε ως λόγο Θεού, καθώς και είναι. Και άνοιξε, λέει, το νου τους για να νοήσουνε ότι έπρεπε να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς περί εμού, και να καταλάβουν τις γραφές. Θυμάστε τη Λιδία, τη γυναίκα εκείνη που ήταν στις πράξεις των Αποστόλων πάνω στους Φιλίππους. Δίνηξε, λέει, ο Θεός το νου για να προσέξει, να προσέχει εις τα υπό του Παύλου λαλούμενα. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν το δίνηξε και στους άλλους? Δεν ήταν η μόνη της η Λιδία εκεί στο ποτάμι. Η γραφή μας αναφέρει όμως μόνο τη Λιδία. Γιατί? Γιατί η Λιδία, την ώρα που κηρυτότανε ο λόγος του Θεού, την ώρα δηλαδή που ήρθε στην ακοή της ο λόγος του Θεού από κάποιον άνθρωπο που δεν τον ήξερε, τον Παύλο, ένας άνθρωπος κανονικός σαν όλους τους άλλους, που μίλαγε για κάποιον Χριστό που αναστήθηκε, δίνηξε ο Κύριος την καρδιά της, γιατί πίστευε, δεχόταν εκείνη την ώρα το λόγο αυτόν ως λόγο Θεού. Και ο Θεός, βλέποντας αυτή την πίστη, δίνηξε την καρδιά της. Γιατί κάποιες φορές δεν ανοίγει η καρδιά μας? Γιατί κάποιες φορές, ενώ ακούμε το λόγο του Θεού, δεν ανοίγει η καρδιά μας? Γιατί δεν την έχουμε κάνει γη αγαθή, αδελφοί. Δεν την έχουμε προετοιμάσει.
Δεν έχουμε σκάψει, δεν έχουμε βγάλει τις πέτρες, τα προσκόμματα που υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας, ώστε να πέσει ο λόγος του Θεού μαλακός, αγνός, καθαρός, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, και να καρποφορήσει. Και πώς φεύγουν τα πετρώδη μέσα την καρδιά, με τη μετάνοιά μας, με την επιστροφή μας, με την προσευχή μας στον Κύριο, με το αίμα του Χριστού, με το πλησίασμά μας στον Κύριο, την εξήτησή μας, όπως θα δούμε αργότερα. Ο λόγος του Θεού, μας λέει σε άλλο σημείο, είναι ζών και ενεργός. Ζωντανός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι σαν τα άλλα βιβλία που υπάρχουν και έχουν γραφτεί από ανθρώπους. Δεν είναι έτσι. Αλλά το λόγο του Θεού, ο Θεός μας το φανερώνει ότι είναι ζωντανός. Δηλαδή, ποιο το βιβλίο είναι ζωντανό? Όχι. Ο λόγος, τα λόγια που διαβάζουμε, τα λόγια που ακούμε, που έρχονται στην ακοή μας, είναι ζωντανά και ενεργούν. Γι' αυτό είναι ζωντανά. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Είναι ζωντανά και ενεργούν και διέρχονται, όπως μας φανερώνει ο λόγος του Θεού, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη δύναμή μας, και χωρίζουν το κακό από το αγαθό. Σε ποιους όμως? Σε αυτούς που τον πιστεύουν, σε αυτούς που τον δέχονται, σε αυτούς που τον παραλαμβάνουν, που τον παίρνουν και τον δέχονται το λόγο του Θεού. Ζών και ενεργός λοιπόν ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί γι' αυτό μας αναγέννησε, αδελφοί, ο Κύριος. Εμείς δεν διαβάσαμε, και όποιος άνθρωπος αναγεννήθηκε από το λόγο του Θεού και το πνεύμα του Άγιο, δεν διάβασε μια ηθική διδαχή κάπου που έχει γραφτεί από ανθρώπους. Υπάρχουν βιβλία που μιλάνε για την αγάπη, που μιλάνε για το καλό, για το αγαθό. Δεν είναι αυτό που θα μας σώσει, αδελφοί, αλλά ο λόγος του Θεού θα μας σώσει, ο οποίος ενεργεί μέσα στην καρδιά μας. Και οι άνθρωποι μπερδεύονται μέσα στο, ακόμα και χριστιανοί πολλές φορές, να μην φέρουμε το λόγο του Θεού, να μην διαβάζουμε το λόγο του Θεού συνέχεια, να φέρουμε και άλλα βιβλία που μιλάνε για καλοσύνη, που μιλάνε για ηθική, που μιλάνε για καλούς ανθρώπους, να βοηθάμε, να κάνουμε, να δείχνουμε. Δεν είναι όμως αυτό που αλλάζει τις καρδιές, αδελφοί. Δεν είναι αυτό που ενεργεί μέσα στη ζωή μας για να αλλάξει και να μεταστρέψει τις καρδιές μας, που πολλές φορές παίρνουν λάθος δρόμο. Γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι δέχονται τον Χριστό, αλλά επειδή δεν ενεργεί το λόγος μετά μέσα στην καρδιά τους, γιατί δεν τον ακούνε στις ακοές τους, ξαναφυτρώνουν μέσα ο κόσμος, ξαναφυτρώνουν τα πράγματα του κόσμου και χάνεται ο λόγος που ίσως άκουσαν κάποια στιγμή και αποστατούν αμέσως. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος σε καθημερινή βάση δέχεται το λόγο του Θεού ως λόγο Θεού, όπως είπαμε, και ενεργεί μέσα στη ζωή του, τότε αυτός είναι που τελικά θα προχωρήσει μέσα στη ζωή αυτή, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Μην ξεχνάμε ότι με το λόγο του Θεού, αδελφοί, λάβαμε και το πνεύμα το Άγιο. Με το λόγο του Θεού μας φανερώνει στους Εφεσίους. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ελπίσαμε, λέει, στο λόγο του Θεού, στο Χριστό. Ακούσαντε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίο και πιστεύσαντες, σφραγίστητε με το πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Όταν ο Θεός δίνει το πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει πιστέψει στο Χριστό, έχει αναγεννηθεί, έχει ακούσει το λόγο του Θεού. Οι του Κορνηλίου, όταν βαπτιστήκανε με πνεύμα Άγιο, ακούγανε το λόγο του Θεού που ερχόταν από τον Πέτρο. Αλλά και όταν πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, αδελφοί, είναι καλό πρώτα να πιστεύουμε στο λόγο του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι το πνεύμα το Άγιο θα λάβει από το λόγο και θα δώσει. Έτσι δεν μας φανερώνει ο λόγος του Θεού? Από το λόγο παίρνει το πνεύμα και δίνει στους προφήτες, όχι μόνο στους προφήτες για την προφητεία, αλλά και σε εμάς όταν μέσα στην ημέρα έχουμε μια δυσκολία. Πώς θα μας μιλήσει ο Θεός με το πνεύμα το Άγιο? Εγώ δεν είμαι προφήτης και θέλω να μου μιλάει ο Θεός. Πώς θα μου μιλήσει μέσα στην καθημερινότητά μου? Θυμάστε, μας λέει ο Χριστός ότι μην προμελετάτε τι θα πείτε όταν θα σας φέρουν μπροστά σε ηγεμόνες, γιατί το πνεύμα το Άγιο θα σας διδάξει τι να πείτε. Στους προφήτες το λέει? Μόνο στους προφήτες μιλάει? Όχι, σε όλους. Και πώς θα μιλήσει? Θα πάρει από το λόγο, τον οποίο έχω πιστέψει, τον οποίο τον έχω εγκολπωθεί, τον έχω παραλάβει, τον έχω δεχτεί, τον έχω φυλάξει μες στην καρδιά μου κάποια στιγμή, θα πάρει από το λόγο και θα τον ανασύρει. Και θα μου το φέρει εκείνη την ώρα, θα μου το θυμίσει. Και θα σου θυμίσει ένα εδάφιο και θα πάρεις δύναμη. Όταν είσαι ατονισμένος
Και ενώ είσαι θλιμμένος, το Πνεύμα του Άγιο θα πάρει ένα λόγο παρηγορητικό και θα τον φέρει ξανά. Και θα σου θυμίσει. Και θα σου φέρει ξανά το λόγο του Θεού, ο Κύριος. Αν όμως δεν διαβάζω, δεν μελετώ το λόγο του Θεού, δεν δέχομαι το λόγο του Θεού, τότε το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει να πάρει από πουθενά. Δεν έχει, η αποθήκη μου είναι κενή. Δεν έχω μέσα εδάφια. Και τι θα κάνουμε, αδελφέ, θα μαθαίνουμε τα εδάφια απ' έξω και ανακατοτά για να παίρνει το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Αλλά θα τα πιστεύουμε τα εδάφια, ο λόγος του Θεού να κατοικεί εν ημίν πλουσίως, ώστε ο λόγος του Θεού με επίγνωση που θα είναι μέσα στην καρδιά μου, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα τον ανασύρει και θα το φέρει, το λόγο του Θεού. Θυμάμαι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που είχα στη ζωή μου, αδελφοί, στην αρχή της πίστεώς μου, αλλά και αργότερα, και νομίζω ότι όλοι θα το έχουμε εμπειρευτεί, αλλά εγώ απλά θα το αναφέρω. Όταν στη δουλειά μου λοιπόν ήρθε κάποια στιγμή μια μεγάλη δυσκολία και προσπαθήσαν να με αναγκάσουν να πω ψέματα. Εγώ δεν είπα και όλοι ήρθαν εναντίον μου, θυμάμαι τότε στο τμήμα που δούλευα, στη δουλειά που δούλευα. Μια συνάδελφος μου είχε επιτεθεί πολύ άσχημα. Με είχε βρήσει, με είχε κακολογήσει μπροστά σε όλους και δεν μου μιλούσε καθόλου για πολλές μέρες. Ώσπου κάποια στιγμή βρίσκεται σε μια ανάγκη και εγώ μπορούσα να τη βοηθήσω. Αλλά από μέσα μου ως άνθρωπος σκέφτηκα. Τώρα σιγά μην τη βοηθήσω. Εδώ με κακολογεί, με κοροϊδεύει και εγώ θα τη βοηθήσω? Δεν τη βοηθάω. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, από το πουθενά έρχεται ένα εδάφιο μέσα στο μυαλό μου, μέσα στην καρδιά μου. Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό, αδελφοί. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο που φέρνει το Λόγο, όταν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα μας. Η αγάπη δεν ζητάει τα εαυτής. Οχ, τι ήταν αυτό τώρα, λέω. Πού ήρθε αυτό το εδάφιο? Η αγάπη δεν ζητάει τα εαυτής. Και αρχισόμουν και το σκεφτόμουν. Δηλαδή, τι να κάνω? Και μία σκέψη μετά ακολουθούσε την άλλη. Να κάνεις εσύ τη δουλειά της. Εγώ να κάνω τη δουλειά της? Έλειπε εκείνη την ώρα η συνάδελφος. Κατάλαβα όταν η φωνή του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου. Λέω, Κύριε, θα προσπαθήσω να σε υπακούσω. Δεν είπα θα το κάνω με χαρά, αλλά λέω θα σε υπακούσω, Κύριε, δώσε μου χάρη. Κάθισα λοιπόν και έκανα τη δουλειά της συναδέλφου αυτής, η οποία όταν το είδε και το διαπίστωσε, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Δεν περίμενε βέβαια κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ, αδελφοί, αυτό που έλαβα μέσα στην καρδιά μου ήταν η ευλογία του Θεού. Η ευλογία του Κυρίου. Γιατί όταν κάνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, η αντιμισθία είναι μεγάλη. Μας δίνει ο Κύριος χαρά, μας δίνει ειρήνη όταν ο Κύριος μας λέει να κάνουμε κάτι και εμείς το κάνουμε. Αν εγώ θα μπορούσα να πω τώρα τι ήταν αυτό το εδάφιο που μου ήρθε, τίποτα. Και να συνεχίσω να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έτσι. Όμως, ας είμαστε προσεκτικοί στην καθημερινότητά μας, αδελφοί, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας φέρνει το Λόγο του Θεού, αν αυτός κατοικεί μέσα μας πλούσια. Αν ακούμε το Λόγο του Θεού και τον δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο λοιπόν. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι ο Λόγος του Θεού είναι το φαγητό μου. Είναι ο Λόγος του Θεού το φαγητό μου? Είναι. Ξέχασα σήμερα να φάω? Εκτός αν έκανα νηστεία, έτσι. Δεν ξέχασα, έφαγα. Έφαγα το μεσημέρι, έφαγα το δεκατιανό, έφαγα και πρωινό, έφαγα και απογευματινό. Θα φάω και βράδυνα όταν θα γυρίσω σπίτι. Το Λόγο του Θεού, γιατί ξεχνάμε να τον φάμε, σε εισαγωγικά? Γιατί ξεχνάμε? Και ο Χριστός ο ίδιος, όταν οι μαθητές του φέρανε φαγητό εκεί στη Σαμαρίτισσα, τους είπε ότι εγώ έχω φαγητό. Έχεις φαγητό? Μήπως του φέρε κανείς άλλος? Πόσο καμιά φορά τα βλέπουμε σαρκικά και γήινα τα πράγματα. Το δικό μου, λέει, φαγητό είναι να κάνω τι? Το θέλημα του Πατέρα μου. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αδελφοί. Δεν θα ζήσουμε μόνο με άρτο, γιατί δεν είμαστε μόνο σώμα, αλλά είμαστε ψυχή και πνεύμα. Και η ψυχή και το πνεύμα θα ζήσει με το Λόγο του Θεού. Και με κάθε λόγο που εξέρχεται, από πού? Από το στόμα του Θεού. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είναι και ερώτημα προς όλους μας, ο Λόγος του Θεού το φαγητό της ψυχής μου? Μακάρι να είναι. Και μακάρι να γίνει, αν δεν είναι. Και δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο παρά να τον πλησιάσω τον Κύριο. Να ξαναπλησιάσω το Λόγο του Θεού. Έχω ακούσει, εγώ, αδελφέ, είμαι της προσευχής. Εγώ είμαι της προσευχής, δεν μπορώ να διαβάσω το Λόγο, είμαι της προσευχής.
Ή το άλλο, εγώ είμαι του λόγου, δεν είμαι της προσευχής. Δηλαδή, δεν διαβάζω καθόλου το λόγο και μόνο προσεύχομαι. Θα καταστραφώ, αδελφοί. Θα πλανηθώ. Υπάρχουν εκκλησίες ανά τον κόσμο, οι οποίες περπατήσανε μόνο με το Πνεύμα το Άγιο και αφήσανε το Λόγο του Θεού στην άκρη. Πλανήθηκαν. Πλανήθηκαν. Μα πλανάει το Πνεύμα το Άγιο? Όχι, μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά πλανιέται η καρδιά του ανθρώπου, γιατί δεν έχει αυτό που ο Θεός της έχει χαρίσει. Το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Συνέχεια στην καρδιά και στη ζωή του ο άνθρωπος. Και υπάρχουν και εκκλησίες οι οποίες περπατήσανε μόνο με το Λόγο και χωρίς το Πνεύμα το Άγιο και γίνανε νομοδιδάσκαλοι. Γιατί δεν αφήσανε το Πνεύμα να σκάψει μέσα την καρδιά τους, να τους βάλει αγάπη, να τους ζωοποιήσει. Ο Θεός μας έχει δώσει δύο μεγάλα δώρα, αδελφοί. Το Λόγο του και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά έχουμε, αδελφοί, να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Και μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και στους πρώτους χρόνους που βλέπουμε μέσα στη γραφή, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περπατήσανε με το Λόγο και την προσευχή, με τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν κάνανε. Τίποτα άλλο δεν κάνανε. Και έτσι σωζόντουσαν οι ψυχές. Και έτσι θα σώζονται εκεί οι ψυχές. Και πάντοτε σωζόντουσαν, αλλά και θα σώζονται τώρα στους έσχατους καιρούς, με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό εμείς να γεμίζουμε, αδελφοί, ώστε να έχουμε να δίνουμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Τι ωραίο να ακούω από το στόμα σου όταν έχω ανάγκη ένα Λόγο Θεού. Και τι σημαίνει ένα Λόγο Θεού? Ένα εδάφιο, ένα λόγο παρηγορητικό που έρχεται μέσα στην καρδιά μου, μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου. Πόσο μπορεί να μου αλλάξει όλη μου τη διάθεση? Αν όμως δεν έχω το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μου, πώς να μπορέσω να σε παρηγορήσω? Πώς να μπορέσω να σε ενισχύσω? Και εν τέλει πώς θα μπορέσω να κρατηθώ κι εγώ και να μείνω μέσα στην αλήθεια του Χριστού? Μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, θα γίνει η κρίση του κόσμου. Μας στεφανερώνει αυτό ο Λόγος του Θεού. Εκεί που λέει ότι είναι ζών και ενεργός ο Λόγος του Θεού, μας λέει εις τον οποίον θα δώσουμε λόγο. Εις τον οποίον, Λόγο Θεού, θα δώσουμε λόγο. Εκεί θα λογοδοτήσουμε. Στους Ρωμαίους πάλι αναφέρει ο Παύλος ότι εν την ημέρα ότι θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο μου. Με η κρίση του Θεού θα γίνει εκείνη την ημέρα από τον Λόγο του Θεού, από τον Χριστό, που είναι ο Λόγος του Θεού. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, εκεί που διαβάζουμε την παραβολή που λέει ότι κάποιοι θα σταθούν εκείνη την ημέρα μπροστά στον Κύριο με τα τάλαντά τους, οι πέντε που πήραν άλλα πέντε, οι δύο που πήραν άλλα δύο, και ένας ο οποίος του έδωσε τάλαντο ο Κύριος και τον είχε γνωρίσει καθώς φαίνεται, το έκρυψε και στάθηκε και είπε: «Ξέρω», λέει, «Κύριε, ότι είσαι σκληρός άνθρωπος». Θερίζον εκεί που δε όλα αυτά. Σκληρός άνθρωπος. Και μου έκανε εντύπωση, αδελφοί, μα αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι αγαθός? Μα παντού όλοι το ξέρουν ότι ο Θεός είναι αγαθός, οι χριστιανοί, έτσι, ότι ο Θεός είναι αγαθός. Πώς αυτός ο άνθρωπος στέκεται εκεί στην παρουσία του Θεού, μπροστά στην κρίση του Θεού, και λέει ότι ξέρω, λέει, ότι ήσουν ένα σκληρός άνθρωπος, και το λέει αυτό και λέει αλήθεια, δεν προσποιείται? Μπροστά στο Λόγο του Θεού εκείνη την ημέρα κανείς δεν θα μπορεί να προσποιηθεί. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί, είχε απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού. Τον θεωρούσε σκληρό τον Λόγο του Θεού. Όχι τον Θεό ως πρόσωπο γενικά. Τον Λόγο του Θεού τον θεωρούσε σκληρό. Ο Λόγος σου, λέει, είναι σκληρός, είπανε κάποιοι στο Χριστό. Όταν τους είπε να φάνε το σώμα και να πιούνε το αίμα του. Είναι σκληρός ο Λόγος, φεύγουμε. Και ο Κύριος τους λέει στους μαθητές, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε? Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, όταν εκείνη την ημέρα σταθούν μπροστά στο Χριστό, θα τον δούνε όχι σαν έναν άνθρωπο όπως τον έχουν ζωγραφισμένο οι άνθρωποι σήμερα και μπορεί και στο μυαλό μας να περνάει. Θα τον δούνε ως Λόγο Θεού και θα πούνε σκληρός ήσουνα, γιατί θα έχουν αφήσει το Ευαγγέλιο βάζοντας δικές τους διδασκαλίες, ανθρώπινες παραδόσεις, να το κάνουμε λίγο όχι τόσο σκληρό. Μας φαίνεται σκληρός ο Λόγος, να αλλάξουμε το Λόγο. Γι' αυτό εκείνη την ημέρα θα πούνε ήσουνα σκληρός, γιατί ο Λόγος του Θεού
που είχαν στα χέρια τους, τους φαινόταν σκληρός. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί. Εμάς όμως ο λόγος του Θεού μας φαίνεται αγαθός, αδελφοί. Αγαθός είναι ο λόγος του Θεού. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω, πολλές φορές δεν κατάλαβαινα το λόγο του Θεού που άκουγα, που έβλεπα και διάβαζα. Αλλά τι πιο ωραίο να πάω στον Κύριό μου και να του πω: Κύριε, δίδαξέ με. Σαν να τον είχα μπροστά μου. Αν τον είχαμε μπροστά μας, δεν θα τρέχαμε αμέσως να πάμε να του πούμε: Κύριε, δεν το κατάλαβα αυτό. Έλα, σε παρακαλώ, κατηδίαν να μου το πεις, να μου το εξηγήσεις. Τι λέτε, δεν θα το κάνει ο Κύριος? Βεβαίως θα το κάνει. Όπως το έκανε τότε, είναι έτοιμος να το κάνει και σήμερα. Απλά εγώ να έχω έτοιμα τα αυτιά μου να ακούσω. Και αυτό είναι το σημαντικό, αδελφοί. Έτοιμα τα αυτιά μου να ακούσω αυτό που θα μου εξηγήσει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος θα έρθει να μου το εξηγήσει. Θα έρθει να μου το φανερώσει. Είπαμε πριν για την πίστη. Ότι στέκομαι ενώπιον του λόγου με πίστη. Αν δεν σταθώ με πίστη, τα χάνω όλα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενωθεί η πίστη μας με το λόγο του Θεού. Οι Ισραηλίτες, αδελφοί, δεν τους ωφέλησε ο λόγος του Θεού. Φοβερό, ε! Δεν τους ωφέλησε ο λόγος του Θεού. Ακούγανε το λόγο του Θεού, είχανε το Μωυσή και τους έφερνε το λόγο του Θεού και δεν τους ωφέλησε. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί? Γιατί δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Γι' αυτό ευαρεστείται ο Κύριος στην πίστη μας. Και η πίστη μας δεν είναι κάτι το γενικό και το αόριστο. Πιστεύω σε έναν Θεό μόνο, έτσι γενικά, ή πιστεύω στον Χριστό. Πιστεύω σε αυτά που μου λέει ο Θεός, πιστεύω στο λόγο του Θεού. Αυτή είναι η πίστη, η ενεργή. Εγώ πιστεύω στον Θεό, αλλά δεν κάνω αυτά που μου λέει. Τι σοϊ πίστη είναι αυτή? Τι σοϊ πίστη είναι αυτή, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ο Θεός μας φανερώνει ότι η πίστη, θέλει ο Θεός η πίστη μας να είναι ενωμένη με το λόγο. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Το είπες εσύ, έτσι είναι. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω, θα μου το δείξεις. Αμήν. Και όταν θα μου το δείξεις, θα σε δοξάσω ακόμα περισσότερο. Αλλά το δέχομαι το λόγο του Θεού με πίστη μέσα στην καρδιά μου. Μου λέει ο Κύριος ένα λόγο, με προφητεία, μέσα από τη γραφή, μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Αληθινός είναι ο λόγος. Και πάνω σε αυτό να πούμε και το εξής. Μπορεί να έχει καιρό να μας μιλήσει ο Κύριος με προφητεία. Μη σκεφτώ ότι καιρό έχει να μου μιλήσει ο Κύριος. Ο Κύριος με τον πρώτο τρόπο που μιλάει στις καρδιές μας είναι με το λόγο. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος. Και ο Κύριος μας μιλάει ο Θεός. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Γραφή. Ότι αφού ελάλησε ο Θεός το πάλε προς τους πατέρες μας δια προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε σε εμάς, προς εμάς, δια του Υιού, δια του Λόγου. Άρα λοιπόν, ο πιο σημαντικός τρόπος που μιλάει ο Θεός είναι ο Λόγος. Πού μπορεί να μου μιλήσει λοιπόν ο Θεός, όταν έρχομαι και ακούω το Λόγο από τη διδαχή των Αποστόλων? Θα μου μιλήσει ο Θεός. Θα μου μιλήσει ο Θεός. Και όταν θα μελετάω το Λόγο του Θεού στο σπίτι μου. Αυτό. Θα μου μιλήσει ο Θεός. Ακόμα και με έναν αδελφό. Πρώτα όμως, έχει θέσει ο Κύριος τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Έχει δώσει τα χαρίσματα του Λόγου, της Σοφίας, στα οποία μέσα από αυτά ο Κύριος ενεργεί και δίνει το Λόγο Του. Πόσο σημαντικό είναι την ώρα που κηρύτεται ο Λόγος, εγώ να ανοίξω την καρδιά μου, να πω: Κύριε, μήπως θες να μου μιλήσεις, να μου πεις κάτι. Θα μου μιλήσει εξάπαντος ο Κύριος. Κάτι θα μου πει. Ένα εδάφιο, κάτι μέσα από το Λόγο θα μου φανερώσει ο Θεός. Ακόμα και τα αιτήματα συγκεκριμένα που μπορεί να έχω, μπορεί ο Θεός μέσα από τη γραφή που διαβάζω στην καθημερινότητά μου να μου μιλήσει. Θυμάστε ο ευνούχος που πήγε ο Φίλιππος και του μίλησε, που ήταν στην έρημο. Αυτός τι έκανε? Αυτός έκανε αυτό που είχε συνηθίσει, να διαβάζει τη γραφή του κάθε μέρα. Εκεί που είχε μείνει, την επόμενη μέρα συνέχιζε από εκεί και πέρα. Και ούτω καθεξής. Και είχε φτάσει, λέει, στον Ισαΐα, στον Ιγάμα του Ισαΐα. Και εκεί που διάβαζε, ξαφνικά του μπήκε ένα ερώτημα στην καρδιά του, την ώρα που διάβαζε. Και ξαφνικά έρχεται η αποκάλυψη. Έρχεται ο Θεός με τον Φίλιππο. Και ρωτάει τον Φίλιππο και του το αποκαλύπτει ο Φίλιππος. Και τον σώζει ο Θεός. Εκεί που θα διαβάζεις τη γραφή σου, εκεί θα έρθει η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Εκεί που θα μελετάς το Λόγο του Θεού, εκεί που θα ακούς το Λόγο του Θεού, με τη σειρά όμως. Με τη σειρά.
Έτσι, δεν λέω πώς διαβάζω το λόγο του Θεού. Ανοίγω το κουτί με τα εδάφια, το έχω κλειστεί τη γραφή μου. Ανοίγω το κουτί με τα εδάφια κάθε μέρα και παίρνω από ένα. Α, δεν μου μίλησε. Την επόμενη μέρα, άλλο εδάφιο. Όχι, αδελφοί, και αυτό θα το κάνουμε με πίστη, αλλά κυρίως μέσα από τη γραφή που διαβάζουμε. Από εκεί που έχουμε μείνει. Και μάλιστα με σειρά και με επιμέλεια. Αυτή είναι η μελέτη του λόγου του Θεού. Με σειρά και με επιμέλεια. Λέει ο Λουκάς στην αρχή του Ευαγγελίου του. Επειδή λέει πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχής γενόμενοι αυτόπτεκοι υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε σε μέ εύλογο, ως τις διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειράν περί τούτων, Θεόφιλε. Προσέξτε τώρα εδώ τι λέει ο Λουκάς. Διερεύνησα εξ αρχής. Διερευνώ το Λόγο του Θεού, ψάχνω, ρωτάω, εξητώ το Θεό μέσα από το Λόγο Του. Ακριβώς κοιτάω το κάθε εδάφιο. Δεν τα περνάω τα εδάφια έτσι. Έχω πει να διαβάζω, Φερρυππίν λέω παράδειγμα, ένα κεφάλαιο την ημέρα. Α, γρήγορα να προλάβω να το τελειώσω. Πηγαίνω εδάφιο-εδάφιο, γιατί μπορεί ο Θεός να θέλει να μου μιλήσει από ένα εδάφιο. Και να μείνω μία ώρα σε ένα εδάφιο. Και ο Θεός να θέλει μέσα από αυτό κάτι να μου πει, να με διδάξει. Να ψάξω μέσα στη γραφή, να ψάξω σαν όπως ψάχνουν για χρυσάφι μέσα στις σπηλιές. Και να σου γράψω, λέει, κατά σειρά. Με τη σειρά δηλαδή, τα γεγονότα. Με τη σειρά διαβάζουμε και μελετάμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί, ώστε να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να μας μιλήσει. Τι γίνεται τώρα όμως όταν οι άνθρωποι αρχίζουν και προσθέτουν και αφαιρούν από το Λόγο? Και βέβαια δεν θα δούμε μόνο τους ανθρώπους, αλλά θα φοβηθούμε και για μας, μη ποτέ προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε από το Λόγο. Αρχίσουμε δηλαδή, αρχίζουν οι άνθρωποι και λένε ότι αυτό το εδάφιο ήταν για εκείνο τον καιρό. Και να το δικαιολογούν κιόλας. Και έτσι οι αδελφοί μπαίνουν οι παραδόσεις, οι άλλες διδασκαλίες, οι πλάνες, γιατί οι άνθρωποι αρχίζουν σιγά σιγά, ενώ έχουν το Ευαγγέλιο, ενώ έχουν το Λόγο του Θεού, ανώθευτο, καθαρό, μας τον έχει αφήσει ο Θεός όπως είπαμε, αρχίζουν και βάζουν προσμίξεις ή αφαιρούν. Και λέει η Γραφή ότι εν υστέρης καιρής οι άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι, οι πιστοί, θα επισορέψουν, κάποιοι πιστοί, θα επισορέψουν σε αυτούς διδασκάλους κατά την ίδια τους επιθυμία. Και θα αφήσουν την υγιένουσα διδασκαλία. Που σημαίνει ότι η υγιένουσα διδασκαλία θα υπάρχει στους έσχατους καιρούς. Το ζήτημα είναι, θα προσέχουν αυτοί που θα ζουν στους έσχατους καιρούς, εμείς δηλαδή, την υγιένουσα διδασκαλία? Ή θα επισορέψουν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, διδασκάλους για να γαργαλίζουν την ακοή τους? Τι σημαίνει γαργαλίζω την ακοή? Να μου λένε αυτά που μου αρέσουν. Που αρέσουν στο σώμα μου, που αρέσουν στην ψυχή μου, που αρέσουν στο πνεύμα μου. Όχι αυτά που έχει ανάγκη η ψυχή, πραγματικά, αλλά αυτά που αρέσουν στην καρδιά, τα θέλω δηλαδή, που έχουμε ακούσει, ή την αλαζονία του πνεύματος, ή αυτά που αρέσουν στο σώμα. Και έτσι το Ευαγγέλιο δεν είναι πια ο Λόγος του Θεού, αλλά κάνουν οι άνθρωποι άλλα Ευαγγέλια. Και τα κάνουν κατά τα μέτρα τους, φαρδένοντας την οδό. Θυμίζουμε ότι η οδός είναι τεθλιμμένη και η πύλη στενή. Η απόφαση μας είναι αυτή πάντοτε. Και πολλές φορές ο Λόγος του Θεού, όχι πολλές φορές, ποτέ δεν μπορούμε να τον εκπληρώσουμε όπως ξέρουμε. Αλλά μόνο μέσα από την εξήτησή μας και το πλησίασμά μας στον Κύριο, να ζητήσουμε χάρη από το Θεό να εκπληρώσουμε τα γεγραμμένα μέσα σε Αυτόν. Και αυτό γίνεται μέσα από την αναγέννηση, Πνεύμα Άγιο και Λόγος Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν, αδελφοί, πρόσθεση και αφαίρεση. Μα εγώ δεν προσθέτω ούτε αφαιρώ. Το κρατάω το Λόγο του Θεού. Όταν όμως δεν δέχομαι το Λόγο του Θεού που ακούω και βάζω το νομίζω μου, νομίζω ότι δεν είναι έτσι, νομίζω ότι δεν είναι αλλιώς, και ξαφνικά γίνομαι διδάσκαλος, αλλάζοντας το Λόγο του Θεού, στην ουσία αυτό κάνω. Προσθέτω και αφαιρώ στο Λόγο. Και λέει, μακάρι είναι όσοι πράττουν το Λόγο του Θεού. Μακάρι οι ακούοντες και πράττοντες το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα φυλάτονται σε αυτόν ανώθευτο μέσα στην καρδιά τους. Μακάρι οι άνθρωποι αυτοί. Και έτσι βγαίνουν οι παραδόσεις, όπως
Ξέρουμε, παραδόσεις είχαν και οι Φαρισαίοι. Το γνωρίζουμε. Οι Ιουδαίοι είχαν παραδόσεις. Και μας ρωτάνε οι άνθρωποι, δεχόσαστε τις παραδόσεις? Πιστεύετε στις παραδόσεις? Οι παραδόσεις, αδελφοί, οι οποίες έρχονται σε κόντρα, σε ενάντια στο Λόγο του Θεού, δεν είναι, είναι έξω από το Λόγο του Θεού, άρα σβήνονται, χ. Κατευθείαν αυτές οι παραδόσεις, οι ανθρώπινες, σβήνονται. Και ο ίδιος ο Χριστός επέπληξε τους Ιουδαίους για αυτό το λόγο. Γιατί λέει, κρατείτε, λέει, τις παραδόσεις σας, αφήνοντας το Λόγο του Θεού και ακυρώνοντας το Λόγο του Θεού και φεύγετε από το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, όλα τα εδάφια της Γραφής, αδελφοί, από την αρχή μέχρι το τέλος μέσα στην καρδιά μας, χωρίς να προσθέτουμε ούτε να αφαιρούμε τίποτα. Και βέβαια, όλα αυτά καλά, ακούω το Λόγο του Θεού, αξιόπιστη πηγή ο Θεός, είναι ο Θεός που μου μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού, πιστεύω στο Λόγο Του, δεν προσθέτω, δεν αφαιρώ, αλλά τέλος δεν πράττω. Δεν πράττω. Ή τουλάχιστον δεν πάω ενώπιον του Θεού με σκοπό να πράξω. Και ο Κύριος διαμαρτύρεται ότι εκείνη την ημέρα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα λένε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς, και σε αυτούς, λέει, δεν θα τους ανοίξει, γιατί, λέει, δεν σας γνωρίζω, γιατί δεν σας γνώρισα, γι' αυτό το λόγο. Και ο φρόνιμος άνθρωπος ποιος είναι? Ο χριστιανός, αυτός που χτίζει το σπίτι του, τη ζωή του, την οικογένειά του, την εκκλησία, πάνω στο Λόγο του Θεού, που είναι ο βράχος ο αιώνιος. Αλλά ακούω και πράττω. Δεν ακούω μόνο και ξεχνάω, και καλά αν ξεχάσω, ο Θεός θα μου το ξαναθυμίσει. Και ξανά και ξανά ο Θεός, δια της επαναλήψεως, μας λέει σε πολλά σημεία στη Γραφή ότι θα μας ξαναλέει τα ίδια πράγματα, γιατί ξέρει ότι ξεχνάμε. Αλλά έχω σκοπό εγώ να πράξω αυτό που ακούω. Πηγαίνω προς αυτή την κατεύθυνση του να εκτελέσω το Λόγο του Θεού. Γιατί η υπακοή μας, αδελφοί, ενώπιον του Θεού, τελικά είναι μεγαλύτερη από κάθε θυσία, όπως φανερώνει στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. Η υπακοή μας, η υποταγή μας στο Θεό, που αυτό είναι, η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού, είναι μεγαλύτερη από όλες τις θυσίες. Τι να το κάνει ο Θεός, αδελφοί, να μην υπακούμε στο Λόγο του Θεού, αλλά να έχουμε ατέλειωτες ώρες προσευχής, ατέλειωτες ώρες νηστείας, αλλά να μην υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, αδελφοί, ο Θεός μας χάρισε ένα υπέροχο δώρο, που είναι ο ίδιος Του ο Λόγος. Ο Λόγος του Θεού. Και είμαστε μακάρι, γιατί έχουμε το Λόγο του Θεού. Μακάρι ακούοντες το Λόγο του Θεού. Μακάρι και πράττοντες, όπως είπαμε. Αυτό λοιπόν το δώρο, εγώ, που μου το έχει δώσει ο Θεός, πώς στέκομαι απέναντί Του? Στέκομαι, τον βλέπω αξιόπιστο? Τον βλέπω ότι είναι Λόγος Θεού και όχι ως Λόγος ανθρώπου? Θα πάω καλά στη ζωή μου. Θα περπατήσω καλά με τον Κύριο. Αυτό σημαίνει θα πάω καλά στη ζωή μου. Τον πιστεύω ή στέκομαι με απιστία ενώπιον Του? Είναι πολύ σημαντικά αυτά, αδελφοί, γιατί σε αυτά στεκόμαστε, λέει. Εν αυτό στέκεστε. Δέχομαι το Λόγο του Θεού με στην καρδιά μου. Λέω αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και όταν μάλιστα τον πράττω, τότε έρχεται η μεγάλη χαρά και ευλογία μέσα στη ζωή μου. Και εμπειρία όλων μας είναι αυτή, αδελφοί. Τελευταία θα ήθελα να πω για τις εμπειρίες. Που είναι πολύ σημαντικό ένας χριστιανός να περπατάει με εμπειρίες. Και είναι καλό από μικρή ηλικία τα παιδιά, όσο γίνεται πιο μικρή, να μαθαίνουν να έχουν εμπειρίες με το Θεό. Οι εμπειρίες λοιπόν είναι πολύ σημαντικές και που έχουμε με το Θεό, αλλά ποτέ δεν είναι πάνω από το Λόγο. Τι θέλω να πω με αυτό? Πρώτα είναι ο Λόγος και μετά είναι οι εμπειρίες μας. Και οι εμπειρίες μας οι αληθινές είναι αυτές που βασίζονται στο Λόγο του Θεού. Ο Πέτρος έζησε μια τρομερή εμπειρία. Είδε αναισθημένο το Λάζαρο? Δεν είναι αυτή. Είδε τον παραλυτικό να σηκώνεται? Δεν είναι εκείνη. Αυτή που ομολογεί ότι ήταν η πιο μεγάλη του εμπειρία ήταν όταν ανέβηκε στο όρος μεταμόρφωσης και είδε το Χριστό ένδοξο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη του εμπειρία και την ομολογεί στην επιστολή του. Παρόλο λοιπόν που τη λέει την εμπειρία του και την ομολογεί εις δόξα Θεού, λέει μετά, έχουμε όμως βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Δηλαδή,
Δεν πιστεύω που πιστεύω επειδή είδα το Χριστό ένδοξο. Με βοηθάει αυτό, ναι, με βοηθάει η εμπειρία μου, αλλά με βοηθάει να πιστέψω στο γεγραμμένο λόγο που έχω βεβαιότερο μέσα στην καρδιά μου. Πρώτα λοιπόν ο λόγος του Θεού. Πρώτα ο λόγος του Θεού, γιατί εν αρχή ήτο λόγος. Έτσι μας φανερώνει ο λόγος του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.